Ήταν λίγο μετά τα Χριστούγεννα όταν ο Νίκλας Μπρούμπαχ έλαβε την επιστολή που πολλοί φοβούνται στο Βερολίνο. Το κτίριο στο οποίο μένει θα ανακαινιστεί και σύντομα το ενίκιο που πληρώνει θα τριπλασιαστεί. Το είδα. Στην αρχή δεν ήμουν σίγουρος ότι διάβαζα σωστά. Μετά σκέφτηκα, Θεέ μου. Το ξαναδιάβασα για να βεβαιωθώ ότι διαβάζω σωστά. Ένας πρώην δήμαρχος κάποτε χαρακτήρισε το Βερολίνο φτωχό αλλά σεξι. Καθώς η πόλη ανεβαίνει οικονομικά, τα ενίκια αυξάνονται από 5 μέχρι 9 φορές. Τα οικονομικά σπίτια για τα οποία ήταν κάποτε γνωστό το Βερολίνο γίνονται όλο και πιο σπάνια. Ψάξαμε για κάτι άλλο, αλλά δεν υπάρχει τίποτα οικονομικό. Νομίζω ότι θα πρέπει να μείνω στον καναπέ φίλων. Οι ακτιβιστές αντεπιτίθενται στην αύξηση των ενοικίων. Αυτός ο άνθρωπος ξεκίνησε μια πρόταση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε δημοψήφισμα. Θα ανάγκαζε τα μεσητικά γραφεία να πουλήσουν τα διαμέρισματα πίσω στο Δήμο του Βερολίνου. Έχει να κάνει με την απαλωτρίωση. Αυτό είναι δυνατό βάσει του Γερμανικού Συντάγματος. Τα περισσότερα από αυτά τα διαμερίσματα κάποτε ανήκαν στο Δήμο. Το μόνο που θέλουμε είναι πίσω τα σπίτια μας. Κάποιοι έχουν χαρακτηρίσει την πρόταση σοσιαλιστικό πείραμα. Το γεγονός ότι οι επιχειρηματίες είναι αντίθετοι με την πρόταση δεν προκαλεί έκπληξη. Ο μόνος τρόπος για να μειωθούν τα ενίκια είναι να χτιστούν περισσότερα σπίτια. Είμαστε αντίθετοι με αυτό γιατί δεν θα έχει ως αποτέλεσμα την κατασκευή περισσότερων διαμερισμάτων στο Βερολίνο και αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να δημιουργηθούν περισσότεροι χώροι στέγασης στην πόλη. Θα γίνει λοιπόν το Βερολίνο όπως οι άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις όπου μια περιοχή όπως αυτή εδώ για παράδειγμα είναι απλώς πάρα πολύ ακριβή για τους περισσότερους ανθρώπους. Οι ακτιβιστές εδώ δηλώνουν ότι θα κάνουν ό,τι χρειάζεται για να το αποφύγουν αυτό. This is Jonah Kalgren reporting for Euronews from Berlin.